Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα και από μένα. Έχω την εντύπωση ότι είμαστε με γνωστό κόσμο. Είδα κάποια ονόματα, πιστεύω ότι γνωριζόμαστε. Εγώ είμαι, για όσους δεν με ξέρουν, είμαι γυναικολόγος με ευτήρας, είμαι και εκπαιδευτικός από το 2020, από το 2000. Και τα τελευταία χρόνια έχω κάνει και σεξολογία με το ευρωπαϊκό πτυχίο. Το σημαντικό σε όλο το κόνσεπτ αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα είναι το μεγάλο πεδίο, το ανεξερεύνητο της εφηβικής σεξουαλικότητας. Με ακούτε, πιστεύω? Βέβαια, ναι. Ωραία. Λοιπόν, διάλεξα το θέμα και επιλέχθηκα γι' αυτό, καθώς εδώ και 17-18 χρόνια με την πρώτη πανεπιστημιακή κλινική στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού, στην αρχή επικαθηγητού Ατσακλή, μετά επικαθηγητού Λουτράδη και τώρα επικαθηγητού Ροδολάκη, μαζί με τον καθηγητή μου τον κύριο Δρακάκη, τον Πέτρο, κάνουμε σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Αυτό σαν εμπειρία με έφερε πολύ κοντά με τους εφήβους. Σε συνδυασμό με το εκπαιδευτικό μου κομμάτι και πτυχίο, μπόρεσα μετά από όλα αυτά τα χρόνια να δω κάποια πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν οι έφηβοι να με εκπλήσουν. Πιστεύω ότι είναι όλοι διαμάντια. Δεν υπάρχουν κακά παιδιά, υπάρχουν κακές συνθήκες. Και δουλεύοντας με διάφορες ηλικίες από τα 14 και τώρα διδάσκοντας σε δομές με ενήλικες, δηλαδή από 18 και πάνω, διαπιστώνω ότι υπάρχουν και ακόμα πάρα πολλά θέματα. Τι θα πει ακόμα? Θα πει ότι επειδή η σεξουαλική αγωγή τώρα αρχίζει και μπουσουλάει στην Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Το βλέπω και στις γυναίκες ασθενείς μου, το είδα και στα σχολεία, στις διάφορες δομές που πηγαίναμε και πηγαίνουμε, και το βλέπω τώρα και σε πιο ενήλικα άτομα, πιο ενήλικα με την έννοια ότι από τα 18 και άνω, δηλαδή και γυναίκες 30 ετών έχουν απορίες. Θα μιλήσω, μα καμιά φορά θα με ακούτε να μιλάω περισσότερο για γυναίκες, καθώς είμαι γυναικολόγος, οπότε η φύση μου είναι αυτή. Το να μάθει κανείς για τη σεξουαλικότητά του, το να μάθει τι είναι σεξουαλικότητα, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο. Δεν ξέρω καν σε όλη τη ζωή αν κανείς μπορεί να βρει τη σεξουαλικότητά του. Η γραμμή δικιά μου είναι ότι αν ψάξετε, βρείτε ποια είναι η σεξουαλικότητά σας και αποδεχθείτε και προχωρήστε τη και εξελίξτε τη. Στα παιδιά η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή, να τους πεις ψάξτε βρείτε. Δεν θα μπω στα θέματα ταυτότητας φύλου, είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι. Ξέρω ότι μιλήσατε για την σεξουαλική υγεία. Εδώ βλέπουμε όλα τα στοιχεία που αποτελούν σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το θέμα της σεξουαλικής υγείας. Μιλάει για το well-being, μιλάει τον σεβασμό, μιλάει για πολύ ωραίες ιδέες, έτσι, σε σχέση με την γονιμότητα, σε σχέση με την διαφορετική σεξουαλικότητα και έκφραση, σε σχέση με την δυναμική που υπάρχει, τα κοινωνικά και οικονομικά και πολιτικά, τις πολιτικές συνιστώσεις, όπως και παρακάτω, εδώ για τη σεξουαλική υγεία, σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, εγκυμοσύνη και η άμβλωση, δυσκολίες, η βία. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σωστά, okay, αλλά δεν υπάρχει κάτι κατ' εμέ το οποίο να είναι πιο εντοπισμένο με την έναρξη όλων αυτών.
Ωραία, να τα έχουμε όλα αυτά που συνιστούν σεξουαλική υγεία, αλλά αυτά αφορούν, γίνονται κατανοητά, μπορείς να τα δουλέψεις με ανθρώπους ενήλικες. Όταν μιλάμε για εφήβους, όταν μιλάμε για την προεφηβεία και την αρχή ακόμα της ανίχνευσης της σεξουαλικότητας και εγώ θα πω κυρίως του σώματος, τότε τα πράγματα είναι διαφορετικά και εδώ θεωρώ ότι υπάρχει ένα κενό στο θέμα της σεξουαλικής υγείας. Και για τα rights έχετε, για τα δικαιώματα έχετε δει. Εδώ πέρα τώρα διαρωτώ με τι γίνεται με το δικαίωμα. Δεν αναφέρει πουθενά το δικαίωμα του εφήβου. Δεν αναφέρει το δικαίωμα του εφήβου για σωστή είσοδο, initiation, έτσι, να μπει, να ανιχνεύσει τη σεξουαλικότητά του και να μπει στη σεξουαλική ζωή. Αυτό δεν είναι δικαίωμα. Αλλά υπάρχουν όλα τα άλλα δικαιώματα, αλλά αυτό εγώ δεν το διακρίνω κάπου. Υπάρχουν λοιπόν στο θέμα της έναρξης της σεξουαλικής ζωής, υπάρχουν για μένα πάρα πολλά κενά στα guidelines του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Definition of sex, όχι του φύλου, αλλά τι είναι αυτό που... Αυτό λοιπόν που είναι πολύ σημαντικό είναι το να μπουν καταρχάς οι πολύ σωστοί ορισμοί. Μπαίνω λοιπόν εγώ σε μια τάξη και τους λέω ναι, πολύ ωραία να κάνουμε, για να μιλήσουμε για διαφελικές σχέσεις και για την σεξουαλικότητα και ας βάλουμε τους σωστούς ορισμούς. Τι είναι λοιπόν σεξουαλική επαφή? Και τότε ακούω το κλασικό ότι είναι η διείσδυση. Το θέμα όμως είναι ότι αφήνουν οι νεαρές ηλικίες και οι μεγάλοι πιθανόν, αλλά εμείς μιλάμε για εντοπισμένα για αυτές τις ηλικίες, αφήνουν απ' έξω όλες τις υπόλοιπες μορφές σεξουαλικής επαφής. Παραμένουν, περιορίζονται στο θέμα πέους κόλπου και διείσδυσης και όλο το υπόλοιπο δεν είναι, και δεν είναι μόνο το στοματικό σεξ, αλλά ότι οποιαδήποτε άλλη μορφή έχει να κάνει με τα γεννητικά τους όργανα που βρίσκονται σε μια επαφή, σε μια διέγερση, που υπάρχουν πάλι υγρά, που υπάρχει εξπερμάτωση, αυτά δεν ανήκουν, όπως στο μυαλό των εφήβων, στη σεξουαλική επαφή. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο και για μας τους γυναικολόγους ενέχει κινδύνους. Θα πρέπει στη σεξουαλική αγωγή πρώτα-πρώτα να μπει ο σωστός ορισμός στους εφήβους τι είναι σεξ, για να μιλάμε η πρώτη φορά. Πρώτη φορά σε σχέση με τι? Πρώτη φορά που σε χάιδεψε κάποιος στη γεννητική περιοχή? Πρώτη φορά που έκανες προκτικό σεξ που είναι πολύ σύνηθες στους εφήβους? Πρώτη φορά που έγινε το oral sex? Ή πρώτη φορά που έγινε εξπερμάτωση ενδοκολπικά? Αν το ρωτήσει κανείς αυτό, θα δει ότι υπάρχουν πάρα πολλά κενά και σε όλα τα χρόνια που είμαι 17-18 χρόνια τώρα στις τάξεις και στους νέους, κανένα παιδί από τα χιλιάδες παιδιά που έχω δει όλα αυτά τα χρόνια δεν έδωσε τη σωστή απάντηση. Όλοι δίναν την απάντηση της διείσδυσης. Επομένως, όταν λέμε η πρώτη φορά, ποια ακριβώς δηλαδή πρώτη φορά? Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες μελέτες, εγώ έχω πάρει ενδεικτικά από τρία διαφορετικά σημεία του κόσμου κάποιες στατιστικές για να δούμε τι γίνεται με το first time. First time θεωρώντας στις μελέτες, από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, ότι την διείσδυση του πέους στο κόλπο. Τι είναι αυτό που θα κάνει έναν έφηβο να ξεκινήσει? Ξέρουμε όλοι πια, νομίζω ότι είναι γνωστό, ότι τα παιδιά πια ξεκινάνε πάρα πολύ νωρίς τις σεξουαλικές τους επαφές. Τι είναι αυτό που θα κάνει ένα παιδί να ξεκινήσει νωρίς? Οι μελέτες λοιπόν έχουν δείξει ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες. Ένας παράγον είναι ότι δεν ζει με τους γονείς του, τους βιολογικούς γονείς του.
Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια επίβλεψη, ότι οι γονείς δεν είναι κοντά, δεν υπάρχει σύνδεση με τον γονέα, δεν υπάρχει επικοινωνία με τον γονέα. Μπορεί να υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη. Βλέπω στα σχολεία που πηγαίνω, υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν καταλαβαίνεις ότι είναι τρίτη γυμνασίου, νομίζω ότι είναι δημοτικό, και υπάρχουν παιδιά που στην τρίτη γυμνασίου μοιάζουν λυκείου. Εξαρτάται λοιπόν από την φυσική ανάπτυξη πόσο είναι. Εξαρτάται από την κατά πόσο υπάρχει μια έτσι δεκτική στάση απέναντι, κατευθείαν απέναντι στο σεξ, στον έρωτα. Πώς τοποθετούνται τα άτομα τα ίδια και πόσο όρημα τοποθετούνται ή πόσο βιαστικά τοποθετούνται. Το βιαστικά δεν σημαίνει και όρημα. Μετά από τόσα χρόνια μπαίνοντας σε μια τάξη, με τις πρώτες λίγες κουβέντες, από τον τρόπο που σε κοιτούν τα παιδιά, από τα γελάκια, από τις απαντήσεις, έχεις καταλάβει ποια παιδιά έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές τους και δεν είναι μόνο μια φορά. Αυτή λοιπόν η άνεση σε σχέση με τη σεξουαλικότητα παίζει ρόλο στο κατά πόσο νωρίς θα ξεκινήσουν τις σεξουαλικές τους επαφές. Η χρήση του αλκοόλ που υπάρχει στους εφήβους και μια συμπεριφορά, μερικές φορές τα άτομα αυτά έχουν μια επικίνδυνη έτσι, σεξουαλική συμπεριφορά. Είχα ένα περιστατικό 12 ετών κοριτσάκι, το οποίο ήρθε με τη μαμά του στο ιατρείο, αλλά δεν θα μπω σε λεπτομέρειες του θέματος. Αλλά μου έκανε εντύπωση η τοποθέτησή της ότι εγώ θέλω να, 12 ετών και αυτό πριν χρόνια, θέλω να ξεχωρίσω το σεξ από το συναίσθημα. Και ήταν μόνο 12 ετών. Τέτοιες συμπεριφορές οδηγούν τα παιδιά αυτά, εγώ παιδιά θα τα λέω, σε μια επικίνδυνη κατάσταση, όχι μόνο την πρώτη φορά, αλλά και στην περαιτέρω σεξουαλική τους ζωή. Είναι μια μετάβαση πολύ σημαντική, η πρώτη σεξουαλική επαφή στη ζωή ενός ατόμου. Θεωρούμε ότι το πριν την πρώτη φορά και μετά την πρώτη φορά η ζωή κατά κάποιο τρόπο μοιράζεται. Αν ρωτήσεις πότε ήταν η πρώτη φορά, υπάρχει για όλους ένα σημείο συνήθως ευχάριστο, αλλά πολλές φορές όχι. Σε μια τόσο κρίσιμη έτσι, φάση ζωής όπως είναι ένας έφηβος, γίνεται αποκτούν εμπειρία, ένας πειραματισμός για τα συναισθήματά τους και στη συμπεριφορά τους και είναι τότε που ξεκινάνε με την πρώτη τους σεξουαλική επαφή. Υπάρχουν το κέντρο αυτά που έχουν κάνει μελέτες έχουν δείξει ότι το αντρικό φύλο είναι δύο φορές πιο πιθανό από ότι το γυναικείο να ξεκινήσει τις επαφές του πριν από την ηλικία των 13 ετών. Ξαναλέω και απλά για να επισημαίνω, το sexual intercourse θεωρητικά είναι η διείσδυση. Εγώ αυτό που μπορώ να πω, και λένε για τα 13, αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητους είναι ότι από πάρα πολύ νωρίς, μπορεί και από την έκτη δημοτικού, ξεκινάνε οι σε εισαγωγικά σεξουαλικές επαφές των παιδιών, που πολλές φορές είναι επικίνδυνες, διότι έχουμε περιστατικά και εγκυμοσύνης και σεξουαλικός μεταδιδόμενων, διότι απλά παίζουν με τα γενετικά τους όργανα. Παρένθεση αυτό και μένουμε. Υπάρχουν διάφορες οργανώσεις, διάφορες review μελετών, που προσπαθούν να δούνε τι συμβαίνει στα διάφορα μέρη της γης σε σχέση με την πρώτη φορά, σε σχέση με την έναρξη της σεξουαλικής ζωής των νέων, όπως αυτοί εδώ πέρα οι μελέτες. Θα πρέπει να ξεκινάει από την παιδική ηλικία η σεξουαλική αγωγή. Αυτό πια έχει γίνει λίγο πιπίλα, η σεξουαλική αγωγή.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το λέμε εδώ και θα το επαναληφθεί και στα επόμενα slides. Όσο πιο μικρό το παιδί εξοικειώνεται, τόσο πιο εύκολο είναι να καταλάβει, να απλοποιήσει, να απομυθοποιήσει και να προστατευθεί. Και λέω παιδί, γιατί το 11, 12 και 14 ακόμα είναι παιδί. Οι επιστήμονες υγείας, οι γιατροί, όταν θα είναι με κάποιο νέο ασθενή, θα μπορούσε, αν ήθελε, να ξεκινήσει μια κουβέντα, να συζητήσει για την σεξουαλική υγεία. Όταν στις κάποιες ομιλίες που είχα κάνει στο Αλεξάνδρα, μη είχε ρωτήσει ο κύριος Ροβολάκης, ο καθηγητής, πολύ ωραία όλα αυτά, έτσι μιλήσαμε για την σεξουαλικότητα και τους νέους και τα λοιπά, και μου λέει και τι θα συνιστούσατε στους γυναικολόγους και για τις γυναίκες, έτσι για τη δικιά μας ειδικότητα. Και του απάντησα ότι θα πρέπει να αφιερώνετε και λίγα λεπτά κάποιες ερωτήσεις που θα αφορούσαν την σεξουαλική ζωή των γυναικών. Πόσο μάλλον όταν έχεις να κάνεις με φίβους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις να μιλήσεις μαζί τους και να τους βοηθήσεις να ανοιχθούν, έτσι ώστε να εκδηλώσουν προβλήματα, φόβους και να ξέρουν ότι με κάποιον έχουν να συζητήσουν. Παρένθεση, αυτό το ρόλο κανονικά το παίζουν τα κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού. Στην Ελλάδα είναι υποβαθμισμένα. Το προσπαθήσαμε εμείς κάποτε στο Αλεξάνδρα να κάνουμε πράγματα, κάναμε για πολλά χρόνια. Υπάρχουν και άλλα κέντρα που κάνουν, κάποια άλλα όχι τόσο πολύ, αλλά γενικά υπάρχει προσωπικό, ημές, νοσηλευτές, πολύ εξειδικευμένοι γιατροί, επισκέπτες υγείας, απλά στην Ελλάδα δεν είναι αναπτυγμένο όπως στο εξωτερικό. Δυστυχώς, πολλά αγόρια έχουν ξεκινάει σεξουαλικές επαφές προτού ξεκινήσουν κάποια σεξουαλική αγωγή. Με αποτέλεσμα, η επίβλεψη, η φροντίδα της σεξουαλικής υγείας που παρέχεται να μην είναι επαρκής στα παιδιά αυτά. Στα αγόρια είναι πιο συχνό από ό,τι στα κορίτσια πριν από τα 13. Οι έφηβοι, οι ομάδες των εφήβων αποτελούν παράγοντες για αυτή την μετάβαση, για αυτή την είσοδο στην σεξουαλική ζωή. Οι αξίες των παιδιών, ο πολιτισμός τους σε σχέση με τον ανδρισμό, αυτό είναι ένα θέμα που θα το δούμε λιγάκι, διαφέρει σε διάφορες κοινότητες, σε διάφορους πολιτισμούς. Κάποιες μελέτες έχουν δει διαφορές στο πότε θα ξεκινήσει, ποιότε θα είναι η πρώτη φορά των σεξουαλικών επαφών ανάμεσα σε παιδιά που ζουν στις αστικές περιοχές και παιδιά που ζουν στην επαρχία. Αλλά ακόμα και στις ίδιες τις αστικές περιοχές, ανάμεσα από αστική περιοχή με αστική περιοχή, μπορεί να υπάρχουν διαφορές σε σχέση με το τι είναι αυτό που θα επηρεάσει την πρώτη φορά. Εδώ πέρα το ότι η έναρξη πριν από τα ποσοστά έναρξης σεξουαλικών επαφών πριν από την ηλικία των 13 ετών στους έφηβους, η μελέτη εδώ είναι από τις ΗΠΑ, θα διαφέρει ουσιαστικά και θα εξαρτηθεί από αυτούς εδώ τους παράγοντες, από την ας πούμε ράτσα και εθνικότητα, από την τοποθεσία και από όσο και να ακούγεται από το επίπεδο μόρφωσης της μητέρας. Μερικές από τις αναφερόμενες σαν πρώτη σεξουαλική εμπειρία, έτσι, η πρώτη φορά, χαρακτηρίζονται σαν μη επιθυμητές. Και πολλές φορές είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Αλλά
αρκετά παιδιά, θα το πω πάλι είναι παιδιά, αναφέρουν ότι ναι, τελικά το θέλαμε. Παρ' όλα αυτά, τα συναισθήματα ακόμα είναι αμφίβολα. Και θα σας πω ποια είναι η κλασική ερώτηση στο τέλος σε όλα τα τμήματα, 17 χρόνια τώρα, σε όλες τις περιοχές της Αθήνας και εκτός, κλασική ερώτηση των παιδιών. Υπογραμμίζουμε λοιπόν την ανάγκη να πρέπει να ελέγχουμε πώς αυτά τα παιδιά, ποια είναι η ανάπτυξη, η αναπτυξιακή πορεία των παιδιών αυτών, των νεαρών ανδρών, να την εξηγούμε, να την ταυτοποιούμε. Έτσι, υπάρχει μεγάλη ανάγκη στο να δούμε πού βρίσκονται και πώς πορεύονται. Το να θέλουν να έχουν σεξουαλικές επαφές τα παιδιά, στην προκειμένη περίπτωση οι νεαροί έφηβοι, μπορεί να αφορά και το τι ζητάει η κοινωνία τους, τι ζητάει ο πολιτισμός από τον οποίο προέρχονται σε σχέση με τον ανδρισμό τους. Α, τώρα έγινες άντρας, είναι ο καιρός να έχεις γυναίκα. Και μπορεί να μην είναι μια δικιά του απόφαση σε σχέση με τι θέλει ο ίδιος σε σχέση με τη σεξουαλικότητά του. Έχει να κάνει λοιπόν το πώς μπαίνουν οι εκάστοτε συνήθειες και ξέρουμε ότι τώρα πια και στην Ελλάδα, αλλά πόσο μάλλον σε μεγάλες χώρες όπως η Αμερική, ότι είναι πολύ πολιτισμική. Εκεί λοιπόν η κάθε κοινότητα επηρεάζει την έννοια του ανδρισμού στα παιδιά αυτά. Φυσικά το να συμβουλεύσεις τον έφηβο, τα νεαρά παιδιά, να συζητήσουμε για την σεξουαλική υγεία, το θέμα του συνένεσης, ότι θα πρέπει να θέλουν εκεί δύο, το θέμα του ξαναγκασμού, τι θα πει αυτό, την της έκφρασης, της ανάπτυξης της σεξουαλικής έκφρασης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες ώστε με την έναρξη της πρώτης φοράς να μπαίνουν με έναν υγιή τρόπο σε αυτήν την καινούργια φάση της ζωής. Επίσης, συστήματα τα οποία υποστηρίζουν τέτοιες καταστάσεις και να βοηθούν τα νεαρά αγόρια σε περιπτώσεις που έχουν κάποιες μη επιθυμητές σεξουαλικές εμπειρίες. Κάνω μια παρένθεση στην Αγγλία, όταν είχα κάνει τα σεμινάρια της σύλληψης, εκεί πέρα ήταν οι άνθρωποι που ασχολούνται με την... Υπήρχαν γραφεία τα οποία μπορούσε να πάει οποιοδήποτε έφηβος, όχι μόνο να προμηθευτεί τα προφυλακτικά, αλλά να ενημερωθεί. Ήταν ανοιχτό το κομμάτι αυτό στην ενημέρωση. Μπορούσε να πάει και να ρωτήσει και να πάρει πληροφορίες. Δυστυχώς τέτοιοι χώροι εδώ δεν υπάρχουν, αλλά και δεν είναι και στην κουλτούρα μας ακόμα. Και να υπήρχαν αν θα πηγαίνανε. Εμείς ήμασταν ανοιχτοί στο κέντρο του οικογενειακού προγραμματισμού, αλλά δεν υπήρχε προσέγγιση. Στην ηλικία τώρα που θα γίνει η πρώτη φορά, αυτό το τι είναι φυσιολογικός αντρισμός θα παίξει το ρόλο του. Και εκεί πέρα φαίνεται ότι παρατηρούμε και τις διαφορετικότητες σε σχέση με την εθνικότητα των νεαρών ανδρών. Διάφοροι άλλοι παράγοντες που μπορεί να παίξουν ρόλο σε αυτή την διαφορετική ηλικία και στην έναρξη της πρώτης φοράς είναι η κοινωνική πίεση, αλλά είναι και το ότι εμείς που κάνουμε τις μελέτες, αυτοί που κάνουν τις μελέτες, τι φραγμούς έχουν, τι μοντέλα χρησιμοποιούν, ποιο είναι το μέτρο. Αυτό που έλεγα πριν, δηλαδή τι θα πει πρώτη φορά για ένα αγόρι, ότι μια κοπελίτσα με είχε ρωτήσει, κυρία, μα αγκαλιάσει κάποιος, είναι σεξουαλική επαφή, δηλαδή
από πού ξεκινάει και πού βρίσκεται όλο αυτό. Θα πρέπει όλοι όσοι ασχολούνται με την υγεία, και μιλάω τώρα για έναν έφηβο που θα πάει σε κάποιο παθολόγο, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει λοιπόν ή πολύ πιο ειδικοί, έτσι, επαγγελματίες σε αυτό το κομμάτι, θα πρέπει μαζί με τους γονείς, θα πρέπει να ξεκινήσουν να δώσουν τους σωστούς ορισμούς και να νορμαλοποιήσουν το θέμα του τι είναι ανδρισμός. Ο ανδρισμός δεν είναι να δείξεις τη δύναμή σου και να βιάσεις ένα κορίτσι, γιατί υπάρχουν και πολλές τέτοιες ιδέες, θα έλεγα. Βλέπουμε άλλωστε τι γίνεται γύρω μας. Υπάρχουν κάποιες μελέτες, στη μελέτη αυτή που βλέπετε από κάτω, που έχει βρεθεί ότι η πολύ νωρίς έναρξη της σεξουαλικής ζωής συνδυάζεται με μια αυξημένη πιθανότητα αρνητικών φυσικών και πνευματικών έκβαση. Δεν έχει τόσο καλή έκβαση στην φυσική και πνευματική κατάσταση, βρέθηκε σε αυτή τη μελέτη. Η αιτία της, ο ρόλος βασικά της πρώτης που θα παίξει η ηλικία, της έναρξης της σεξουαλικής επαφής, είναι λιγάκι ασαφής. Βρέθηκαν τώρα κάποιοι παράγοντες που μπορεί να παίξουν αυτό το ρόλο, που θα οδηγήσουν κάποιο παιδί να ξεκινήσει, όπως είναι το πότε θα έχει μπει στην εφηβεία, το πώς είναι σε σχέση με τους γονείς και η προσήλωση, η αφοσίωση πάνω στους γονείς, αλλά βέβαια και οι βιασμοί που βλέπουμε ότι γίνονται δυστυχώς και πολύ συχνοί, ή μάλλον τώρα φανερώνονται πιο πολύ. Νεότερες μελέτες βέβαια βλέπουν ότι η έναρξη, το κόντεξ όλο της ισοθόδους σεξουαλική ζωή θα έχει περισσότερες επιδράσεις για τη σεξουαλική υγεία από τη ηλικία. Δηλαδή το σύνολο των παραγόντων που οδηγούν ένα άτομο να ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή θα παίξει περισσότερο ρόλο από ότι η ηλικία, μόνον η ηλικία δηλαδή. Το να προσπαθήσουμε να καθυστερήσουμε την έναρξη σεξουαλικής ζωής με τον εκφοβισμό από τους γονείς, μπορεί να οδηγήσει σε λάθος συμπεριφορές. Μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα, σε φραγμούς, ώστε να μην υπάρχει σεξουαλική αγωγή και να μην υπάρχουν παροχές για τη σεξουαλική υγεία. Και σε αυτό το σημείο κάνω μια μεγάλη παρένθεση να πω ότι ένα μεγάλο πρόβλημα στην σεξουαλική αγωγή στους εφήβους είναι οι γονείς. Με πλησιάζουν τα παιδιά και μου λένε «Κυρία, εγώ έχω αυτό το πρόβλημα, έχω επαφές εδώ και 3 χρόνια και η μαμά μου δεν ξέρει τίποτα». Αυτή λοιπόν το παιδί ζει σε έναν μόνιμο τρόμο του «αν συμβεί κάτι τι θα κάνω». Καταλαβαίνετε ότι όταν έχεις 2 και 3 χρόνια σεξουαλικές επαφές και 6 μήνες αν έχεις και ο γονέας δεν ξέρει τίποτα, η μάνα δεν ξέρει τίποτα, για μια κοπέλα παραδείγματος χάρη, αυτό δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. Το παιδί και γυρίζουν και λένε «θέλω να κάνω εξέταση γιατί έχω υγρά, θέλω να δω τι μπορώ να κάνω να πάρω αντισυλληπτικά, θέλω να κάνω τεστ Παπα-Νικολάου», γιατί είναι ενημερωμένα πια τα κορίτσια στην εφηβεία σε αυτό τουλάχιστον το θέμα, ξέρουν το τεστ Παπα-Νικολάου, αλλά μπορώ να έρθω μόνη μου? Και όχι, δεν μπορούν, διότι χρειάζεται συνένεση γονέων. Και δεν έχουν πρόσβαση στην σεξουαλική υγεία. Δεν μπορούμε να τους κάνουμε εξετάσεις, άσχετα το προσπαθούμε. Αλλά υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα λοιπόν στο ότι ουέ και αλίμονο μην κάνεις κάτι. Και το χειρότερο που έχω συναντήσει είναι ότι τα κορίτσια, σας έχω για το τέλος μια
ας πούμε μια επιστολή, αναγκάζονται να κάνουν όποιας μορφής άλλη σεξουαλική επαφή παρά την κολπική, από το φόβο μήπως, από το φόβο μήπως σπάσει ο παρθενικός σημαίνας και τι θα γίνει με τη μαμά, κάνοντας όλα τα υπόλοιπα. Αυτό σίγουρα δεν είναι σεξουαλική υγεία και φταίνε οι γονείς. Πρέπει λοιπόν πριν ξεκινήσουν οι επαφές να ξεκινάει η σεξουαλική αγωγή. Αυτό θα ήταν το πιο ιδανικό. Μεγαλύτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην σεξουαλική αγωγή, που όμως να είναι αντίστοιχη, να είναι ανάλογη, να εμπεριέχει και την εκάστοτε κουλτούρα. Η θέση της σεξουαλικής αγωγής την πρώτη φορά είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί θα βοηθήσει το άτομο συνειδητά, προσεκτικά να κάνει πράγματα και να ξέρει τι κάνει. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται, ότι ακόμα προσπαθούν να μάθουν τι συμβαίνει με το σώμα τους. Στα πλαίσια ανείχνευσης του σώματος, ξεκινάμε, βλέπουμε εδώ πέρα από τα 12-13 επαφές, τι θα πει επαφή δεν ξέρουν, και στα πλαίσια ανείχνευσης του σώματος και με μια τεράστια επιρροή από τα μίντια, έχουμε τα αποτελέσματα που βλέπουμε. Δηλαδή, στο Αλεξάνδρα είχαμε χειρουργήσει κορίτσια 25 χρονών με καρκίνο τραχυλού μήτρας από τον ιό του HPV, ο οποίος θέλει 10 χρόνια για να κάνει καρκίνο. Λοιπόν, αυτές οι περιπτώσεις, τα κορίτσια αυτά ξεκινήσαν τη σεξουαλική του ζωή, δεν ελέγχθηκαν ποτέ, και πιο παλιά αυτές οι ιστορίες που σας λέω. Λοιπόν, το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν κάνανε έγκαιρα τις εξετάσεις που έπρεπε να κάνουν, και κάποιες φύγανε και κάποιες χάσαν τη μήτρα τους. Λοιπόν, θέλει να είμαστε open mining και κυρίως οι γονείς, πέρα από τις προσπάθειες του κράτους. Εδώ πέρα έχουμε κάποιες θέσεις σε σχέση με το τι έγιναν κάποια μελέτη κάποια χρόνια και τι βρέθηκε σε σχέση με την πρώτη σεξουαλική επαφή των παιδιών. Και εδώ βρέθηκε ότι τα αγόρια ήταν πιο συχνά σε νεαρότερη ηλικία από τα κορίτσια. Στην ηλικία των πριν τα 15, το 16% των αγοριών, το 11% των κοριτσιών, πριν τα 18, το 55% αγοριών και κοριτσιών. Τα αγόρια λίγο πιο νωρίς από ό,τι φαίνεται σε αυτήν εδώ τη μελέτη. Εδώ πέρα μπαίνουν, έτσι όπως γίνεται, έχουν ομαδοποιήσει τις εθνικότητες, ότι πιο συχνά πριν από την ηλικία των 18 ήταν οι μαύροι μη ισπανικής καταγωγής έφηβοι. Ήταν αυτοί που δεν ζούσαν με τους δύο γονείς πριν στην ηλικία των 14. Ήταν αυτοί που η μητέρα τους δεν είχαν πάει σε κάποιο κολέγιο. Αυτοί οι παράγοντες φαίνεται ότι είναι τελικά αρκετά σημαντικοί. Η σχέση με τον πρώτο μας, έτσι, υπογραμμίζουμε ότι υπάρχουν διαφορετικότητες και το μέλλον και μια δυναμική που αλλάζει την σεξουαλική δραστηριότητα σε σχέση, αν θα διατηρηθεί η σχέση με αυτόν που θα είμαστε για πρώτη φορά μαζί. Υπάρχει μια ευρύτητα του τι θα γίνει με τον πρώτο, δηλαδή θα μείνει σχέση, δεν θα μείνει σχέση, θα τσακωθούμε, θα μιλήσουμε, δεν θα ξαναμιλήσουμε. Οι περισσότεροι από τα παιδιά, από τους εφήβους, είπανε με ποιον είχαν τη πρώτη του σεξουαλική επαφή, με κάποιον που βγαίνανε, και κυρίως αυτή την απάντηση την δίναν τα κορίτσια. Βγαίναμε σταθερά με κάποιον, το μεγαλύτερο ποσοστό. Ενώ απλά φίλοι αναφέρει το 13% των κοριτσιών, ήμασταν απλά φίλοι. Ενώ μεγαλύτερο ποσοστό το ήμασταν απλά φίλοι θα το πούνε τα αγόρια σε αυτή την ηλικία. Το just friends, έτσι, ήμασταν απλοί φίλοι. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι επηρεάζεται από την καταγωγή.
περισσότερο συχνό ήταν στους μαύρους μη ισπανικής καταγωγής, να μην τα τρώω πολύ αυτό. Στα κορίτσια δεν υπήρχαν μεγάλες διαφορές σε αυτό το κομμάτι σε σχέση με την καταγωγή και την πρώτη τους επαφή. Πάλι στις ίδιες έχουν πάρει μια συγκεκριμένη χρονολογία για να δουν τι έχει γίνει σε σχέση με την επιλογή των παιδιών, τι ήταν αυτό που κάνει ένα παιδί να είναι με κάποιον φίλο, με ποιον θα είναι αυτό που θα έχει την πρώτη του σεξουαλική επαφή. Στην ηλικία των 14 και κάτω στην πρώτη σεξουαλική επαφή το 21% των κοριτσιών είπανε just friends, για σκεφτείτε. Και ενώ μόνο το 8%, δηλαδή βλέπουμε ότι μεγάλωσε το παιδάκι, ωρίμασε, δεν ήταν το just friends. Στα αγόρια και πάλι σε αυτή την ηλικία το just friends το 18%, κάτω όμως από τα 14 βλέπουμε το 38%. Όσο πιο νεαρά τα παιδιά, αυτό το είναι φίλος ήταν κάτι πολύ πιο απλό. Είναι αυτό που λέω ότι δεν είναι κατασταλαγμένα πράγματα. Και είναι μπερδεμένο λιγάκι το φίλος, το σώμα. Στην ουσία, λέω εγώ τώρα κάτι πολύ έτσι, προσωπική μου άποψη, ότι παίζουνε. Ότι δεν καταλαβαίνω. Just friends σου λέει και κάτω από το 14 το προτιμούνε. Just friends, παίξαμε. Αυτό. Τα αγόρια τώρα, οι έφηβοι που ήταν κάτω από τα 14, μπορούσαν να έχουν σεξ με κάποιον που απλά just met. Τώρα τον γνωρίσαμε και τώρα και κάναμε σεξ. Ποια ήταν όμως τα παιδιά που είπαν ότι δεν έχουν, οι λόγοι που δεν είχαν, που δεν κάνανε σεξ σε τόσο νεαρή ηλικία ή που δεν έχουν σεξ, που ρωτήθηκαν σε αυτές τις ηλικίες. Τελικά ήταν περισσότερο από τους μισούς αγόρια και κορίτσια τα οποία δεν είχαν σεξουαλική επαφή. Το να μην έχουν τώρα, μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό που θα κάνει. Όταν δούμε δηλαδή το γιατί δεν κάνανε, θα δούμε τι είναι αυτό που σκέφτονται για να πάρουν την απόφαση ως προς το να κάνουν τελικά σεξουαλική επαφή, να έχουν τελικά σεξουαλική επαφή. Και ένα 35% των γυναικών βλέπουμε ότι ήταν η θρησκεία. Δεν ήταν ανήθικο, δεν γίνεται να κάνω έτσι, είναι εναντίον της θρησκείας το μεγαλύτερο ποσοστό. Το 21-22% λέει ότι δεν έχω βρει το σωστόν άνθρωπο και ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο λέει δεν θέλω να μείνω έγκυος. Έχουν συνδέσει την εγκυμοσύνη με τη σεξουαλική επαφή. Τα ήτο αγόρια έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό, βλέπουμε εδώ, ήταν ότι δεν έχω βρει το σωστό άνθρωπο. Λιγότερο, παρόλα αυτά μεγάλο ποσοστό, 28%, θεωρούν τα νεαρά αγόρια ότι είναι εναντίον της θρησκείας και είναι ανήθικο, πώς θα κάνω σεξ. Και δεν θέλω να καταστήσω έγκυο μια γυναίκα. Πάλι μεγάλο ποσοστό. Και εδώ πέρα φυσικά εγώ θα έλεγα ότι περισσότερο φαίνεται η έλλειψη της αντισύλληψης. Και πάμε να δούμε χρησιμοποιήσανε προφυλάξεις, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις μελέτη. Γι' αυτό είπαμε ότι έχουμε κάποια αποτελέσματα, κάποια ποσοστά, αλλά όλα εξαρτώνται από το τι μετρήσεις χρησιμοποιήθηκαν, τι δείγμα πήραμε. Και εδώ φυσικά μπαίνουν πάρα πολλά bias, αλλά τουλάχιστον έχουμε μια κάποια εικόνα. Το 81% ισχυρίστηκε ότι είχαν χρησιμοποιήσει τη συλληπτική μέθοδο, που σε σχέση με το 2002 βλέπουμε λοιπόν μια βελτίωση στην αντίληψη των αντισυλληπτικών μεθόδων από το 2002 στο 2015. Το προφυλακτικό βέβαια ήταν το πιο συχνή μέθοδος στην διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, της πρώτης σεξουαλικής επαφής. Το 2006 ήταν 68%, το 2015 φτάσαμε το 74%, γίνεται ακόμη πιο συνειδητό. Υπάρχει μια μεγαλύτερη τάση λοιπόν, μεγάλη αύξηση
έτσι, να χρησιμοποιήσουμε, αρχίζει να γίνεται πιο οικείο. Παίζουν και τα προφυλακτικά. Εμένα τα παιδιά μου λένε, α, κύριε, έχει και γεύσεις, έχει και ένα που είναι λαγουδάκι, έχει και έτσι ένα αλλιώς. Αρχίζουν και εταιρείες και τα προσελκύουν πιο πολύ με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο. Και υπάρχει τώρα και η διπλή μέθοδος, που εμείς τουλάχιστον στο Πανεπιστήμιο τη συνιστούμε, το προφυλακτικό με την παράλληλα αντισυλληπτικά χάπια. Να πω κάτι λιγάκι για την αντισύλληψη. Αντισυλληπτικά χάπια τα παίρνεις στην ίδια ώρα κάθε μέρα για μήνες και χρόνια μετά από συνταγή γιατρού, αποτελεσματικότητα 99% ως προς την αντισύλληψη. Προφυλακτικό, σωστή χρήση προφυλακτικού, σωστή λήψυχο, σωστή χρήση, αποτελεσματικότητα 99% επίσης ως προς την εγκυμοσύνη και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα. Η διπλή χρήση τους καταλαβαίνετε ότι αυξάνει πάρα πολύ το ποσοστό της ασφάλειας. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι ο συνδυασμός εμφανίζει και αυτός μια αύξηση. Αρχίζουν να γίνονται κατανοητά κάποια πράγματα. Στην πρώτη, το χάπι έχει χρησιμοποιηθεί επίσης στο να πάρουν, δεν μιλάμε για το χάπι της επόμενης μέρας, το αφήνουμε στην άκρη, δεν είναι το θέμα, μιλάμε για την αντισύλληψη. Έτσι, το χρησιμοποιήθηκε σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, στο 20% είχαν ξεκινήσει ήδη μερικές φορές, όχι εύκολα, όχι συχνά, σπάνια ρωτάνε τα κορίτσια αν μπορούν να ξεκινήσουν το χάπι προκειμένου να έχουν επαφές. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σπάνιο, για την Ελλάδα μιλάω. Εδώ πέρα μπαίνει πάλι η καταγωγή και βλέπουμε αυτή η ομάδα, η οποία είναι μη ισπανικής καταγωγής, μαύρη, κορίτσια, σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις, έχουν το λιγότερο ποσοστό χρήσης αντισύλληψης στην πρώτη τους σεξουαλική επαφή, το 62%. Ενώ οι υπόλοιπες ομάδες, οι λευκοί, φιλοί και οι ισπανικής καταγωγής, είχαν μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πώς θα τα μοιράζαμε αυτά τώρα. Πια σιγά σιγά θα πρέπει και εμείς να κάνουμε τέτοιες μελέτες ανάλογα με την εθνικότητα. Αυτό το ίδιο συνέβη και με τη χρήση όχι μόνο του προφυλακτικού αλλά και του χαπιού. Όσο νεότερα τα παιδιά, τόσο λιγότερο το ποσοστό χρήσης αντισυλληπτικών μεθόδων, έτσι πιο ανώριμες καταστάσεις. Γι' αυτό είπαμε και πριν ότι θα πρέπει η σεξουαλική αγωγή να ξεκινήσει πριν ακόμα μπουν τα παιδιά στη διαδικασία του να σκέφτονται για να ξεκινήσουν. Και εδώ πάλι για την αγωγή να μην, και πάμε σε μια άλλη, στην άλλη άκρη της γης τώρα, στη Νέα Ζηλανδία. Εκεί πέρα τι γίνεται, έτσι ενδεικτικά δύο πράγματα, γιατί θέλω να επικεντρώσουμε σε κάτι που με ενδιαφέρει περισσότερο από κάποιες πρώτες επαφές που είχαν κάποια κορίτσια και μου τα γράψανε. Το 77% των ανδρών ότι λένε ότι στην πρώτη φορά το θέλανε εκεί δύο, αλλά μόνο το 53% οι μισές γυναίκες λένε ότι το θέλαμε και οι δύο. Εδώ κάνω μια μικρή παρένθεση. Αυτό το κόνσεπτ του να ξεκινάει μια γυναίκα τη σεξουαλική της ζωή και μόνο οι μισές να λένε ότι ναι, το ήθελα και εγώ και έγινε. Έως το να έχω εγώ στο ιατρείο μου γυναίκες 50 χρονών και να λένε ότι εγώ δεν έχω διάθεση αλλά θέλω ο σύζυγος, άρα κάνω χωρίς να θέλω. Αυτή δεν μπορώ να φανταστώ πια, είναι μια μόνιμη καταπίεση της γυναικείας φύσης. Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα γυναικείας σεξουαλικότητας που πρέπει να το δούμε. Υπάρχει όμως θέμα. Εδώ πέρα για την πίεση, το 7% λένε ότι πιέστηκαν για να το κάνουν. Το force βέβαια δεν είναι η λέξη πίεση, είναι κάπως πιο δυνατό. Και εδώ πέρα ότι οι γυναίκες είπαν ότι
ότι περισσότερο συνήθως ότι όταν λένε οι γυναίκες ότι ναι, με πίεσε, δεν ήθελα να το κάνω. Αυτό το γίνεται στους εφήβους στην Ελλάδα πάντως, άνσχετα δεν υπάρχει μελέτη πάνω σε αυτό, ότι ναι, τα κορίτσια μου το λένε, κυρία μου λέει ο φίλος μου, 15 χρόνια τώρα τα παιδιά, 16-17, ότι ναι, να κάνουμε σεξ γιατί διαφορετικά θα φύγει, διαφορετικά δεν θέλει και για αυτόν θέλω γιατί δεν κάνουμε σεξ, αλλά εγώ δεν είμαι ημέτοιμη και τι να κάνω θα το κάνω. Έχω πάρα πολλά τέτοια περιστατικά κοριτσιών που δεν θέλουν, δεν είναι έτοιμα και πιέζονται για να έχουν σεξουαλικές επαφές. Η διαφορά της ηλικίας δεν έχει να κάνει με το αν θέλουν ή όχι. Εδώ πέρα ότι δεν υπάρχουν διαφορές κατά πόσο στον άντρα στη γυναίκα όταν ήταν και για τους δύο η πρώτη φορά το αν θέλανε ή δεν θέλανε. Εδώ πέρα το κατά πόσο ήταν η ώρα ή δεν ήταν η πρώτη μας φορά, το 54% των γυναικών ότι θα έπρεπε να περιμένει πιο πολύ, το έχουν ήδη μετανιώσει που είχαν την πρώτη τους επαφή, ενώ μόνο το 1% των γυναικών λέγει «Α, δεν το έκανα και νωρίτερα». Γιατί έτσι, τι γίνεται αυτό που θα κάνει ένα άτομο να ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή στα 14, στα 24, στα 34. Τι είναι αυτό που θα το οθήσει. Αυτό που είναι του πάρα πολύ συχνό είναι το περιέργεια. Πώς είναι άραγε αυτό. Αυτό το ακούω πάρα πολύ συχνά από τους φίβους. Είναι ο συνηθέστερος λόγος και για τα δύο φύλλα. Πώς είναι άραγε, το ακούμε, το μυριζόμαστε, το ψηλιαζόμαστε. Πώς είναι άραγε να έχεις την πρώτη σου σεξουαλική επαφή. Λιγότερο άντρες από τους γυναίκες αναφέρουν ότι η κύρια αιτία του να ξεκινήσουν ήταν από τα συναισθήματα ή τον ερωτεύτηκα, μα αφού τον ερωτεύτηκα να μην κάνω και σεξ μαζί του. Και βέβαια περισσότεροι άντρες αναφέρουν ότι θέλανε πια να μην είναι παρθένοι, να θέλουν να έχουν την σεξουαλική εμπειρία. Το 10% και των δύο φίλων αναφέρουν την κύρια αιτία ότι είχαμε πιει λιγάκι, έτσι, ότι είναι ένας παράγοντας ότι τα ήπιαμε, δεν ξέραμε τι κάναμε και προχωρήσαμε. Εδώ πέρα όταν κάτω από την ηλικία των 16 αναφέρουν κυρίως την περιέργεια και λιγότερο ότι ήταν έτσι ερωτευμένοι και θέλανε κάτι τέτοιο. Και οι γυναίκες που είχαν κάτω από την ηλικία των 16 την πρώτη τους επαφή ήταν ο λόγος ότι να, αφού το έχουν κάνει κι άλλοι θα πρέπει να το κάνω κι εγώ. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση να πω ότι έρχονται πολλά κορίτσια τα οποία αν περάσουν την ηλικία των 20-21 και που αρχίζει πια και γίνεται μιας άλλης μορφής επιλογή ερωτικού συντρόφου, φτάνουν εύκολα στα 24-25, εκεί έχω περιστατικά τα οποία νιώθουν πάρα πολύ άσχημα, διότι ακριβώς όλοι οι άλλοι το έχουν κάνει, όλες οι άλλες το έχουν κάνει και τι γίνεται με μένα που δεν έχω ακόμα κάνει σεξουαλική επαφή και πρέπει να κάνω σεξουαλική, να έχω σεξουαλική επαφή, πρέπει. Υπάρχει μια ουδός, όπου από εκεί και πέρα αρχίζουν τα πράγματα και δυσκολεύουν πάρα πολύ στην ψυχολογία της κοπέλας, που έχει φτάσει στα 28 και δεν έχει ακόμα σεξουαλικές επαφές και αρχίζει και δεν ρωτάτε τι πρόβλημα έχω εγώ, δεν μπαίνουμε τώρα στα ψυχολογικά, οι ψυχολόγοι τα ξέρετε καλύτερα, ώστε να μην μπορώ γιατί να μην κάνω εγώ, τι είναι αυτό που μου φταίει. Περισσότερο οι άντρες είναι αυτοί που απλά συναντηθήκαν, έτσι. Δεν είναι ότι το σκεφτήκαν ή το βάλαν σε ένα θέμα φοβερό και τρομερό, τώρα θα είναι η πρώτη φορά, αλλά just met, έγινε. Και πολύ λιγότεροι ήταν σε μια σταθερή σχέση που ξεκινήσανε. Οι άντρες λοιπόν η πρώτη τους φορά είναι έτσι έγινε, απλά έγινε.
Και με τον πρώτο τους partner, οι περισσότεροι άντρες αναφέρουν ότι γίνεται μόνο μια φορά. Και λιγότεροι άντρες, λιγότεροι άντρες είπαν ότι ξεκίνησαν σχέση που κράτησε για πάνω από ένα χρόνο. Άρα τελικά η πρώτη φορά για τους άντρες δεν είναι και η πιο σταθερή φορά από ό,τι φαίνεται. Το 50% των ανδρών και περίπου το 30% των γυναικών φαίνεται ότι η πρώτη τους επαφή ήταν έτσι ένα κίνητρο της στιγμής, μια τάση της στιγμής που τους έσπρωξε να το κάνουν. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν στο πίσω μέρος του κεφαλιού χιλιάδες σκέψεις τελικά. Οι ερωτήματα είναι και η φύση ίδια, και ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει και αυτό για την αναπαραγωγή, που οθεί, έτσι, μου ήρθε και το έκανα. Οι άντρες είναι περισσότερο πιθανό να είναι στην ίδια ηλικία ή μεγαλύτερη από τον partner τους, και οι γυναίκες συνήθως είναι νεότερες. Και στους άντρες λίγο σε ηλικίες κάτω των 16 ετών συνήθως ήταν μία έτσι πιο μια σχέση διαφορετική από ότι στις επόμενες σεξουαλικές τους επαφές, κάτι πιο περαστικό, κάτι πιο απλό, λιγότερο συχνά συνδέεται με κατανάλωση του αλκοόλ. Και ενώ στις γυναίκες αυτά δεν είχαν και τόση μεγάλη έτσι σημασία. Εδώ τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπάρχουν οι αναφορές του ότι ένα τεράστιο θέμα με τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα αφορά τους εφήβους. Είναι πολύ πιο συχνά στους εφήβους, είναι πολύ πιο ευάλωτη η έφηβη λόγω ανατομίας και μόνο ανατομίας, λόγω της μη ακόμα ολοκληρωμένης ανάπτυξης του σώματος. Είναι ευάλωτοι, δεν έχουν ακόμα αναπτύξει καλό αμυντικό σύστημα στη γενετική περιοχή. Είναι ένα τεράστιο θέμα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα στους εφήβους και για μας τους γυναικολόγους. Βλέπουμε μεγαλύτερο το ποσοστό όταν γίνεται πιο νωρίς η σεξουαλική επαφή, το να έχουν κάποια σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νόσημα οι άντρες από ό,τι αν έχουν ξεκινήσουν αργότερα τις επαφές τους. Τα αντίστοιχα είναι και στη γυναίκα. Πιο εύκολες λοιπόν τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα και όταν υπάρχει έλλειψη σεξουαλικής αγωγής, ακόμα και η χρήση του προφυλακτικού δεν θα προφυλάξει, εάν δεν γίνουν όλα σωστά όπως πρέπει να γίνουν. Το μέσος όρος ηλικίας αυτή τη μελέτη ήταν χαμηλότερος για τις γυναίκες από ό,τι για τους άντρες. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό στους εφήβους είναι η παρακολούθηση της σεξουαλικής δραστηριότητας όσον αφορά την υγεία τους, γιατί έχει άμεση σχέση με όλους τους παράγοντες της ζωής και με το γενικότερο πληθυσμό. Τώρα η παρακολούθηση με την έννοια της φροντίδας, με την έννοια της ενημέρωσης, είναι κάτι πολύ σημαντικό, ελιπέστατο για τα ελληνικά δεδομένα. Αυξημένες, είπαμε, οι πιθανότητες, με αποτελέσματα πάρα πολύ σοβαρά για την θέματα υγείας μιας κοινωνίας. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σήμερα. Ξέρουμε ότι το 80% των γυναικών έχει τον ιό του HPV, όχι το AIDS, έτσι, το HPV των κονδυλωμάτων και του καρκίνου του τραχύλου. Υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη, υπάρχει έξαρση, υπάρχει μεγάλη διάδοση και ξεκινάει και από τις νεαρές ηλικίες. Θεωρούν, μια κλασική ερώτηση είναι, μα κυρία, αφού κανείς από εμάς δεν έχει σεξουαλικές επαφές, γιατί να χρησιμοποιήσουμε το προφυλακτικό, γιατί να φοβάμαι για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Και φυσικά πρέπει να μπω στη διαδικασία να εξηγήσουμε τι γίνεται με τις υπατήτηδες, τι γίνεται με το AIDS, ότι δεν μπορείς να ξέρεις ο άλλος. Και σεξουαλικές επαφές να μην υπάρχουν. Υπάρχουν νόσοι που μεταδίδονται είτε από τουαλέτα, έτσι, είτε από το αίμα. Επομένως θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά
αυτά πώς θα πρέπει να υποθούν σε ένα παιδί για να καταλάβει τη σοβαρότητα του θέματος. Θεωρούν ότι αφού είναι η πρώτη φορά, εντάξει, δεν βαριέσαι, αποκλείεται να έχουμε κάποια αρρώστια. Και από τη Νέα Ζηλανδία σας πάω στην Αφρική. Θα κάνουμε πολλά μεγάλα ταξίδια σήμερα. Δεν θα μείνω εδώ πολύ, γιατί θέλω να δείτε κάτι παρακάτω, τελειώνει ο χρόνος. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα εκεί, είναι γνωστά σε όλους. Αφορά το AIDS και τα σεξουαλικά οσπονδεδεδομένα νοσήματα. Και γιατί αυτό, γιατί η πρώτη επαφή, γιατί τα ενέχει τόσους κινδύνους, γιατί σε αυτές τις περιοχές δυστυχώς υπάρχουν πολλοί βιασμοί, έτσι, οι εμπειρίες δεν είναι καλύτερες, δεν υπάρχουν τάσεις να προσέχουμε, να υπάρχει ασφαλής σεξουαλική επαφή, δεν χρησιμοποιούνται προφυλακτικά στην πρώτη επαφή, αυξημένες οι μεγάλη ευαισθησία των γυναικών στη γεννητική περιοχή και πολλά αλκοόλ και φάρμακα και ναρκωτικά μπορούν να βοηθήσουν στην υπερβολική μετάδοση αυτών των δύο νοσημάτων. Σεξουαλική αγωγή λοιπόν στα παιδιά, το λέμε και το ξαναλέμε, που θα επηρεάσει πάρα πολύ την όλη του συμπεριφορά, εκτίθεται τα παιδιά συνεχώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους φίλους τους. Υπάρχει μια άλλη εικόνα, ένα άλλο προφίλ του τι είναι σεξ. Βλέπουμε τις εικόνες φοβερές γυναίκες και ωραίους άντρες και τα παιδιά τρελαίνονται με όλο αυτό. Δεν μπορούν να βάλουν και να καταλάβουν ποιο είναι το σημαντικό, ποιο είναι το ουσιώδες και το και όχι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία καθορίζουν και την ευχαρίστηση στην πρώτη σεξουαλική εμπειρία. Μιλάμε για ευχαρίστηση, μιλάμε για ευτυχία μερικές φορές και αυτοί οι παράγοντες έχουν σχέση με το φύλο. Εδώ πέρα τα αγόρια λέει περισσότερο συχνά θα πούν ότι είναι πιο ευχαριστημένα από ό,τι τα νεαρά κορίτσια. Για την ευχαρίστηση, η ηλικία θα παίξει ρόλο κατά πόσο υπάρχει ευχαρίστηση. Μεγαλύτερες ηλικίες βλέπουν πιο καλά την σεξουαλική ευχαρίστηση, το συνδέουν με τη σεξουαλική ευχαρίστηση, δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες. Ή το είδος της σχέσης, πιο θετική και έτσι ευχάριστη σεξουαλική εμπειρία όταν υπάρχει στο όλο κόντεξ της σχέσης και δεν είναι just met. Η επαφή με τους γονείς όταν υπάρχει ενημέρωση, όταν υπάρχει συνειδητοποίηση, δείχνουν και το παιδί δεν νιώθει τις ενοχές. Ένα μεγάλο θέμα είναι οι ενοχές, δεν το ανοίγω. Το πότε και το πώς έγινε, όταν είναι προγραμματισμένο, τότε τα παιδιά νιώθουν πιο καλά στο να και έχουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση και όχι όταν γίνεται απρόπτα. Και βέβαια όταν υπάρχει η συνένεση ότι ναι, εδώ θέλουμε να έχουμε σεξουαλική επαφή, επομένως είμαστε πολύ καλά με αυτό και νιώθουμε ευχαρίστηση μετά την πρώτη μας σεξουαλική εμπειρία. Θέλω να προχωρήσω λιγάκι, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Το κατά πόσο το μετανιώνουν, περισσότερες φορές οι γυναίκες το μετανιώνουν κάποιες φορές και σε σχέση με την έναρξη θα παίξει η οικογένεια, αυτά που είπαμε και πριν στις μελέτες, η ράτσα τέλος πάντων και η θρησκεία θα παίξουν πάρα πολύ σοβαρό ρόλο σε σχέση με την έναρξη της σεξουαλικής επαφής. Sex educators, πολύ σημαντική δουλειά, έχει αρχίσει και γίνονται πάρα πολλά στην Ελλάδα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Εμένα μου τηλεφωνούν και μου λένε ελάτε στο σχολείο να μιλήσετε διότι δεν ξέρουμε πώς και τι. Και φυσικά θα παίξει ρόλο στο πώς θα εξελιχθούν και αργότερα στη ζωή μας οι σχέσεις μετά την πρώτη μας σεξουαλική επαφή. Η σταθερότητα και η ποιότητα των επόμενων σχέσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Και θα κλείσω με μερικές μαρτυρίες, εξομολογήσεις.
Πρόκειται για ενήλικα κορίτσια. Είναι μικρές ηλικίες, δηλαδή 18 ή 20, μόνο μία είναι λίγο πιο μεγάλη. Τα βλέπετε, τα αναχωμένοι, ήταν το αγόρι που με έμεινε στην ακόρτη. Ζήτησα να μου γράψουν τι έγινε με την πρώτη τους επαφή, πώς ήταν, τι τους έχει μείνει. Εδώ μια άλλη κοπέλα μου λέει το περίμενα διαφορετικά, πιο ρομαντικά και όχι έτσι όπως το βίωσα. Όλα αυτά που θα δείτε εδώ είναι τέσσερις πέντε γυναίκες, επιβεβαιώνουν όλες τις προηγούμενες εργασίες στα τρία διαφορετικά μέρη του κόσμου που είδαμε. Το περίμενα διαφορετικά, πιο ρομαντικά, δεν, ήταν πολύ απλό, τελικά απογοητεύτηκε από ό,τι φαίνεται εδώ. Περίμενα λέει να κάνω έρωτα με τον άνθρωπο που με αγαπά και όχι να κάνω σεξ. Μια άλλη κοπέλα το έκανε στα 17, υπήρχε άνεση, χημεία, ρομαντισμός, ήταν όπως τη φανταζόμουν, δεν είχα άγχος, ήταν ο κατάλληλος και φυσικά χρησιμοποίησε προφύλαξη. Μια άλλη κοπέλα εδώ, η ερωτική μου ζωή ξεκίνησε στα 15, είχα ακούσει πολλά. Η αλήθεια είναι πως για πρώτη φορά από να άλλα ήταν όμορφα. Όταν έφτασε η στιγμή το σύντροφό μου φοβόμουνα και αφέθηκα στα χέρια του. Η διείσδυση ήταν επώδυνη, αλλά η οικειότητα, είδατε το relationship που είπαμε πριν, η σχέση που είχε μαζί του, την βοήθησε και νιώσε όμορφα. Τελικά έχει μια καλή εμπειρία. Είχα φόβο για τον ημέν, αλλά εντάξει, πήραμε τις προφυλάξεις, δηλαδή πολύ θετικά τα στοιχεία, έτσι ώστε ολοκληρώθηκα η αίσθηση που έγινε ότι ολοκληρώθηκε σαν άνθρωπος. Δεν είναι μια κοπέλα εδώ, δεν έχω έρθει ποτέ σε σεξουαλική επαφή και η αλήθεια είναι πως φοβάται. Γιατί δεν θέλω να μείνω έγκυος. Αυτό που λέγαμε ότι το να φοβούνται για την εγκυμοσύνη ότι είναι ένας από τους παράγοντες που αρνούνται να κάνουν, θυμόσαστε τις μελέτες που είδαμε, φοβάμαι για τα σεξουαλικά σου μεταδιδόμενα. Δεν έχω βρει τον κατάλληλο σύντροφο, αλλά και να τον βρω και να προχωρήσουμε. Μετά, άμα με χωρίσει, τι θα κάνω. Σύντον την τρέπομαι για το σώμα μου. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια πολλαπλότητα αναστολών για όλα αυτά. Η πρώτη φορά δεν ήταν όπως την είχα φανταστεί, αλλά δεν ήταν και κακή. Δεν μου είχαν μιλήσει ποτέ για το σεξ, οπότε φοβότανε. Βλέπουμε λοιπόν ότι γενικά υπάρχει φόβος, υπάρχει βέβαια και η περιέργεια τελικά που τους οδηγεί από ό,τι είδαμε, αλλά και φόβος. Είμαι 24 και ξεκίνησα στα 14. Θυμόσαστε τι σας είπα για τα κορίτσια που κάνανε στερεκτομία, αφαίρεση στα 24. Όταν έχεις ξεκινήσει από τα 14 και η μαμά σου δεν σε πάει να κάνεις εξετάσεις και φτάνεις στα 18 και τα 20 για να μπορέσεις να κάνεις ένα test pap, είναι πρόβλημα σε σχέση με την που λέγαμε για τους γονείς ότι πώς δεν συμμετέχουν στην πρώτη επαφή των παιδιών. Δεν είχα καμία ενημέρωση. Οι γονείς χωρισμένοι δεν μου ανέφεραν κάτι. Η πρώτη μου φορά ήταν ακριβώς όπως ήθελα, μου άρεσε και είχαμε χρησιμοποιήσει προφύλαξη. Αισθάνθηκα ωραία και με έκανε να νιώθω μοναδικά. Έτσι, είχα πονέσει με τον παρθενικό ημένα, αυτό το ξέρουν τα παιδιά. Επίσης, δεν είχα ενημέρωση για το σεξ. Αυτή είναι η γενιά τώρα του 18-20, έτσι, αγχωμένη, φοβισμένη, πόνεσα. Ήταν 16 ετών, βλέπετε ηλικίες, δεν ήταν όπως την περίμενα. Δεν ξέρω, είναι η περιέργεια του wow, τι θα γίνει και τελικά wow, με αυτό ήταν τελικά. Στην αρχή πόνεσα, αλλά παρτερένε, μετά έγινε πιο έτσι μαλακός, οπότε άλλαξα γνώμη για το σεξ, τι συνέφερε ο σύντροφος. Δεν έχω ξεκινήσει σεξουαλική επαφή και προς το παρόν δεν έχω άγχος για κάτι. Είναι γιατί δεν έχω αγόρι. Έτσι, απλά. Η πρώτη μου εμπειρία ήταν στα 27, ήθελα να μάθω πώς είναι το σεξ από πολλές απόψεις, δεν είχα κάποια ενημέρωση και η πρώτη φορά καλή. Είχα πονέχει ελάχιστα, αλλά είχα πολύ αίμα. Οι επόμενες φορές ήταν όπως τις φανταζόμουν, βελτιώθηκαν τα πράγματα. Πάντα με το αντίθετο φύλλο είχαμε πρόβλημα με το προφυλακτικό. Εγώ φοβόμουν μήπως κολλήσω κάτι και εκείνος δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Λέει, γιατί είχε... Αυτό είναι ένα θέμα με τα προφυλακτικά μου, το αναφέρουν πολλές τα... πολλές φορές τα κορίτσια. Πριν σας διαβάσω κάτι από αυτό για να το κλείσω. Είναι πολλά, δεν θα τα πω όλα. Πρόκειται για η σεξουαλική ζωή, μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ μπερδεμένη, οι σχέσεις μου περίπλοκες. Και όταν ήμουν στο γυμνάσιο είχε συμβεί κάτι άσχημο. Ήμουν στην πρώτη γυμνασίου, πρώτη γυμνασίου είναι πόσο, 13 είναι ετών. Και από την έκτη δημοτικού αγαπούσε και με αγαπούσε ένα αγόρι. Μια μέρα άρχισε να με χτυπάει και να με ακουμπάει σε επίμαχο σημείο του σώματος. Του ζήτησε να σταματήσει και του είπε πως δεν μου άρεσε. Και μου έλεγε πως είμαι υποχρεωμένη να το ανέχομαι αφού είχαμε σχέση.
αυτή η σελίδα που έχω μπροστά μου είναι ολόκληρο για μια, δηλαδή, είναι απίστευτο. Και πώς χάρη μου κάνει που συμβαίνει αυτό, γιατί με θεωρούσε τόσο άσχημη και χοντρή, που κανείς άλλος δεν θα με κοιτούσε όπως έλεγε. Και αυτά μόνο στην πρώτη γυμνασίου. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, κατάφερα και ξέκοψα από το άτομο. Στην τρίτη γυμνασίου είχα σχέση με μια κοπέλα. Αλλά ήμουν πολύ ανασφαλής σαν άτομο και πιστεύω πως δεν ήμουν απολύτως εντάξει απέναντι στη σχέση μου και προς το τέλος της σχέσης που κάναμε κάτι σεξουαλικό, γιατί νόμιζα πως έτσι θα την κρατήσω. Στο τέλος όμως με χώρισε και έκανε σχέση με την κολλητή μου. Αργότερα με ένα παιδί στο Λύκειο η σχέση μας ήταν ok, πιστεύω, μέχρι που μου πρότεινε να προχωρήσουμε. Εγώ είπα πως δεν είμαι έτοιμη. Και στην αρχή είπε εντάξει, όμως στη συνέχεια του ανέφερε συνέχεια και στο τέλος είπα εντάξει. Ήρθε λοιπόν μια μέρα στο σπίτι μου και του είπα πως δεν θέλω να γίνει από μπροστά γιατί φοβάμαι. Και μου πρότεινε να γίνει από πίσω. Εγώ δεν ήξερα ότι από πίσω πονάει πιο πολύ. Όταν άρχισε να συμβαίνει δεν μου άρεσε και πονούσε πολύ. Οπότε μετά από ένα λεπτό του είπα πως πονάω πολύ και σταματήσαμε. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχω ουσιαστικά ολοκληρώσει. Και αλήθεια είναι πως φοβάμαι. Ακόμα και με την ιδέα της διείσδυσης. Πιστεύω πως πρέπει να εμπιστευτώ και να νιώσω οικία κτλ. Εδώ πέρα είναι όλη η εφηβική σεξουαλική της Ελλάδος. Σε αυτήν ακριβώς εδώ τη σελίδα, πάρα πολλά τα σημεία, πίεση, βία, άγνοια, ταυτότητας, παίζει η σεξουαλική ταυτότητα, έτσι, πάρα πολλά θέματα. Η ερώτηση που σας είπα, αφήνω αυτή τη σελίδα προς συζήτηση. Συνεχίζω και κλείνω. Πότε η κατάλληλη ηλικία για να αρχίσει κανείς επαφές? Μια κλασική ερώτηση. Εγώ τους απαντώ σαν γυναικολόγος και σαν γιατρός ότι αφήνουμε το σώμα να ολοκληρωθεί. Δεν μπαίνω καθόλου στον έρωτα ή στο κατά πόσο είμαι όριμος άνθρωπος. Μιλώ από την ιατρική πλευρά γιατί δεν θέλω ούτε να τα απογοητεύσω και μόνο να μπορέσουμε να τα προσεγγίσω ακόμη πιο πολύ. Κατανοώντας τη διαφορετικότητα στον χρόνο έναρξης των σεξουαλικών επαφών στους εφήβους, είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίξουμε την υγιή σεξουαλική τους ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας.